Γεια σας φίλοι μου. Όταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, Αδριανός, ερωτήθηκε γιατί είχε τέτοια λατρεία και μονή με τους Έλληνες, αυτός απήντησε. Απλούστατα, επειδή είναι ο μόνος λαός που ξέφυγε από τον τερατισμό. Να σου όμως που ήρθαν οι καιροί. Που εκδηλώσεις οι οποίες για χιλιετίες έως και μόλις προμερικά χρόνια θα προκαλούσαν αποτροπιασμό στον ελληνικό χώρο, σήμερα όχι μόνο έχουν το ελεύθερο τερατοδός να προσβάλουν την εδώ, αλλά και να στηρίζεται η τερατολαγνία με επισημότητα. Οι λέξης «εδός» είναι παράγωγο του «έδομε» ή «εδούμε», που σημαίνει ΣΕΒΟΜΕ, «ευλαβούμε» και ως εκ τούτου οι λέξει «κίνεδος» αναφέρεται σε όποιον προσβάλλει τον σεβασμό, την «εδώ». Άλλα παράγωγα βρίσκονται στις λέξεις «ανέδεια», «ανεδής» και άλλα. Στην συνείδηση του ομυρικού ήρωα του Ομύρου, η Εδώς ήταν το αίσθημα της προσωπικής τιμής του κάθε ανδρός, κάτι σαν τη φωνή της συνείδησής του που του υπαγόρευε το καλό και το απέτρεπε από το κακό. Περίφημη ήταν η φράση του ήρωα Στέντορα, όπως λέμε, που είχε δυνατή φωνή, λέμε ακόμη και σήμερα με στεντόρια φωνή, που στην πέμπτη ραψοδία της Ιλιάδος φωνάζει δυνατά «Εδώ αργεί, θέλοντας να παρακινήσει τους τρώες να δείξουν γενναιότητα. Θάρρος στον αγώνα εναντίον των Αχαιών. Ωστόσο, η λέξη «ντροπή» πρόκειται από το «εντρέπο», δηλαδή «στρέφουμε προς τα πίσω», ώστε να μην θεαθεί το πρόσωπό μου. Ακόμη και σήμερα λέμε «αυτός δεν έχει πρόσωπο να την δει μετά από αυτό που έκανε». Και οι δύο λέξει είναι ενιολογικώ φορτισμένε για να εκφράσουν τον σεβασμό και την αισχήνη αντιστοίχω. Και για να μην παρεξηγηθώ, η προσβολή τη εδού δεν έγκυται στι ερωτικέ προτιμήσει του καθενό, είτε είναι ομοφυλόφιλο είτε είναι ετεροφυλόφιλο, αλλά στον ασεβή τρόπο που τι εκδηλώνει. Εξάλλου, το παράστημα και η ευπρέπεια είναι τα στοιχεία που διαχωρίζουν τον άνθρωπο από το κτίνος. Αυτά προσδίδουν την ανθρωπιά μακριά από τον τερατισμό, ο οποίος θεωρείται ως προσβολή σε πολιτισμένες κοινωνίες και δι' την ελληνική. Όμως τελευταίως φαίνεται ότι το τέρας το έχουμε συνηθίσει, φίλοι μου. Και συνεπώς όλο και περισσότεροι αρχίζουμε να μοιάζουμε σε αυτό. Διότι αυτά που είδα στην πλατεία συντάγματο, ευτυχώ μόνο σε κάτι ιστοσελίδες, δεν ήταν ανθρώπινο. Τρυπημένες μύτες, γλώσσε, διάτριτα ότα ασενικού γένου και τερατοθεματικέ δερματοστηξίε, πλέον δένουν με το τοξικό περιβάλλον ενός αφελινισμένου κόσμου, του οποίου οι ανέρασε φιγούρε εκτονώνουν την πολιτισμική τους λίθη, ξεχασιά. Και έχω ξαναπεί, ο θείο Όμηρος στην Οδύσσια είναι ξεκάθαρο για τι πολιτισμικέ συνέπειε τη ξεχασιά, τη λήθης, Εφόσον το ποτό τη κέρασε τους άντρε. Με το πολύ τη λύθη κέρασε του του Οδυσσέα, η Κύρκη. Και μόλι αυτοί ξέχασαν ότι ήσαν Έλληνε, μεταμορφώθηκαν σε γουρούνια. Παρατηρώντα την πρόσφατη εκδήλωση κάποιων αλόκοτα ενδεδειμένων υπερήφανων κίνεδων στο Σύνταγμα, θυμήθηκα ένα απόσπασμα από το ξενοφόντο κύρου Ανάβαση, όπου ένα απεσταλμένο του Αρταξέρξη, στο στρατόπεδο των Ελλήνων, παρουσιάζεται ω βιωτό Έλληνα στο στρατόπεδο του, αλλά επειδή είχε τρυπημένα τα αυτιά, οι Έλληνε τον αναγνώρισαν ω βάρβαρο, δηλαδή απολύτιστο ξένο. Ούτω γάρ και την πατρίδα κατεσχύνει και πάσαν την Ελλάδα, ότι Έλλην ον τιούτο εστίν. Εντεύθενη πολλαβών, αγασία στην Φάλεως είπεν, αλλά τούτε γε ούτε βιωτία προσήκει ουδέν ούτε τη Ελλάδο παντάπασιν, Επί εγώ αυτόν είδον ω περλιδών αμφότερα τα ότα τετριπημένων. Και είχε νούτο. Τούτων μεν απείλασαν. Μετάφραση. Αυτό εδώ ντροπιάζει την πατρίδα, την Ελλάδα, και είναι όνειδο για όλη την Ελλάδα, λέγοντα ότι είναι Έλληνα. Αμέσω τον αναλαμβάνει ο Γασίας από την Στυμφαλία, λέγοντα. Αλλά ο άνθρωπο αυτό που ούτε με τη βιωτία έχει καν μία απολύτω σχέση, ούτε με την Ελλάδα γενικότερα διότι εγώ τον είδα προσωπικώ να έχει σαν λιδό και τα δυο του αυτιά τρυπημένα. Και πράγματι έτσι είχε το πράγμα. Λοιπόν, αυτόν βεβαίω τον απεδίωξαν. Και όσοι από εσά θέλετε να διασταυρώσετε τι πληροφορίε, αναφερθείτε στο, στο κύριο Ανάβαση του Ξενοφόντο, στο τρίτο βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο, σειρά 30 με 34. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αρχαίος συγγραφέα χρησιμοποιεί ή το ουδέτερον τούτο, εσκεμμένος, μη δυνάμενος να αποδώσει γένος σε κάτι που δεν θεωρεί ανθρωπίνης υποστάσεως. Βλέποντας τον Λίδο να έχει ασελγίσει στο σώμα του, φερόμενο διάθρηση στα ότα για σκουλαρίκια, piercing που λέμε σήμερα. Και ως εκ τούτου ανάξιο να φέρει τον τίτλο Έλλην. Μεγαλωμένος κι εγώ, κατά την δεκαετία 60, προτού εκενώσει την ελληνοποιών ύπερθρο η αστιφιλία μας, ενθυμούμε γέροντες και νέους στα τότε ακόμη ζωντανά μας χωριά να αναφέρονται σε ξένους που πρωτοεμφανιζόντουσαν τότε ως τουρίστες με σκουλαρίκια και δερματοστηξίες, τατουάζ, ακριβώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Στα κριτικά εδώ πέρα λέγαν «Ήτανε τούτο να». Τι είναι τούτο. Θα τους άγγες να εκφωνούν. Θύμιζα τους Σπαρτιάτες που περιφρονούσαν ως βάρβαρον όποιον άντρα έφερε κόσμιμα με τη φράση «Βάρβαροι, πέρσε, κόσμο φέρουσι". Μόνον οι βάρβαροι μύδι και πέσες φορούν κοσμήματα. Και αυτό επειδή οι Έλληνε πίστευαν ότι ο άνθρωπο που αυτοβούλο στιγματίζεται ή τρυπάει το δέρμα του για κάποιο κόσμημα έχει χάσει το ανθρώπινό του παράστημα. Την ευπρέπεια, την ανθρωπιά του. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ενοιολογικώ η λέξη ανθρωπιά δεν ασφιχτεί σημασία τη συμπόνια και τη αλληλεγγύη όπω διατείνονται μερικοί λεξικογράφοι επεκτείνεται στη γενικότερη στάση για την ζωή, την ευπρέπεια, τη συμπεριφορά και την εμφάνιση. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, αυτό που φορά. Αυτό που φοράς δεν είναι της ανθρωπιάς. Ή φέρε μου να φάω κάτι της ανθρωπιάς. Και ενώ σε άλλες γλώσσες, όπως στην Αγγλική α, α, υπάρχουν αντιστοιχίες για τον ανθρωπισμό, humanism, τον φιλανθρωπισμό, humanitarianism, και την ανθρωπότητα, humanity, η ανθρωπιά δεν έχει το αντιστοιχό της λίμα. Σε καμία άλλη γλώσσα. Επειδή οι κοινωνικέ και πολιτισμικέ συνθήκε αλλού ουδέποτε καλλιέργησαν τα στοιχεία κάποια αντιστοιχούση έννοια. Ούτε κάποια φράσεω τύπου Θα σε αναθρέψω για να σε κάνω άνθρωπο. ή ήρθε εδώ και σε κάναμε άνθρωπο. Αυτά είναι ανύπαρκτα. Αλλού. Φαίνεται ότι ο πολιτισμό μα από την αρχαιότητα έω και προ μερικά χρόνια ήταν αρρήτω συνυφασμένο με την ανωτερότητα του ανθρώπου ως αξιοπρεπές όν. Όπως απηχεί το περίφημο πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, του πρωταγόρα. Η ελληνική δαιμονοποίηση του ανθρώπου έφτασε στο αποκορύφωμά της κατά την κλασική περίοδο, όπως εκδηλώθηκε στην ανθρωποκεντρική της Μαστέχνη. από τις μελανόμορφες ανθρώπινες παραστάσεις επί των Αττικών αγγίων, έως και στα ανυπέρβλητα σε κάλος ελληνικά αγάλματα, στα οποία έχω κάνει σε άλλη μου Παρουσίαση, ουδή άλλο πολιτισμό στον πλανήτη ανέδειξε το ανθρώπινο παράστημα σε, με τέτοιο κάλος ευπρέπεια και σφρίγο, και σε κανένα άγαλμα δεν θα παρατηρήσετε κόσμημα. Γιατί όμω εδώ, στον ελληνικό χώρο, αυτή η λεπτοφυή σημασιολογική απόχρωση της λέξεως ανθρωπιά και όχι αλλού, Το μόνο να πω ότι η απάντηση βρίσκεται εκεί που εγκαταλείψαμε την δική μας ανθρωπιά, φίλοι μου στις των Ελλήνων κοινότητες, στα χωριά μας. Εκεί που έως και προπολεμικός, όσοι ξένοι περιηγητές γνώριζαν τους Έλληνες, έπλεκαν εγκόμια για το ανθρώπινο είδος από το οποίο θα έπρεπε να παραδειγματίζονται ε, όλος ο πλανήτης. Και τα περισσότερα εγκόμια εστίαζαν όχι σε αυτόν της πόλεως, τον ένα της πόλεως, αλλά στο φτωχό, αλλά ευγενή, ελληναχωρικό, αυτό που οι αστεί αποκαλούσαν βλάχο. Μα και αλλού υπήρξαν χωρικοί ανά τον πλανήτη θα μου πείτε. Άρα τι έκανε τον Έλληνα χωρικό να διαφέρει τόσο ξεχωριστό. Έκανα σας έχω ετοιμάσει μια δική μου ρίση καθώς το σκεπτόμενο όλο αυτό το δοκίμιο ως απάντηση. Το φως βουνό, η θάλασσα και η γλώσσα των Ελλήνων το αρίστοτο αμάλγαμα παράγει θείων ίνων. Αν υπολογίσουμε ότι το 40% της ελληνικής γεωμορφίας είναι ορεινό, πλαισιωμένο με τα τόσα επίσης ορεινά νησιά, οι δύσκολες μετακινήσεις κατέστησαν μοναδικές τις κοινότητες των ανθρώπων σε όλο αυτόν τον χώρο. Απομονωμένοι από τις μεγαλύτερες πόλεις για μεγάλες περιόδους, ζυμώθηκαν κοινωνικός, γλωσσικός και πολιτισμικός, σαν το καλό παλαιό κρασί, το οποίο μπορεί να προκύψει μόνο σε έναν σταθερό περιβάλλον, Άνευα των προσμίξεων, οι οποίε θα μπορούσαν να χαλάσουν τον μούστο. Η αποκλειστικό ελληνική έννοια τη ανθρωπιά, που εμπεριέχει και την έννοια του φιλότιμου, προέκυψε από την ανάγκη να συνεργαστούν τα μέλη αυτών των α, κοινοτήτων σε ένα συχνά αφιλόξενο ως προς την επιβίωση περιβάλλων. Είτε πρόκειτο για την καλλιέργεια του ελαιοκάρπου σε χαλέπε, δύσβατε περιοχέ, είτε για την βοσκή σε χαράδε και βουνά είτε για τη μάχη για τον επιούσιο σε φωτεινιασμένες θάλασσες. Και επειδή οι κοινωνίες ήσαν ανυπόφορα κλειστές, το κάθε μέλος έπρεπε να καλλιεργήσει την πρέπουσα συμπεριφορά ώστε να συνδράμει στην επιβίωση ε, του συνόλου της κοινότητος. Το σχολείο τότε για τα παιδιά ήταν ο πραγματικός βίος και η συναναστροφή τους με όλες τις ηλικίε. Όχι αποκλειστικά με τους ομιλικούς τους. Τόσο στους αγρούς, με του λιγερόκορμου νέου, όσο και τι πλατείε με τους σοφού γέροντε. Αυτό ο μικρόκοσμος, του μακρόκοσμου, κενεργούσε τον ολοκληρωμένο άνθρωπο που θα είχε ανθρωπιά. Σε αντίθεση με τη σημερινή ρομποτική στοιχειοθέτηση παιδιών και νέων ανθρώπων πίσω από τα θρανία, σε έναν κόσμο παροδία, όπου επιμηκύνεται η ανοριμότητα καθώ συναστρέφονται αποκλειστικά με ομοίουστον με συνομήλικους όπως είπα και όπου εδραιώνεται εκεί η εξάρτηση υπό την καθοδήγηση ενό συχνά κακέκτυπου ενήλικο, που τελεί υπό τι κατευθυντήριε γραμμέ τη εκάστοτε πολιτική εξουσία. Ωστόσο, έχω γνωρίσει και υπέροχου δασκάλου. Και αν, όπω είπαμε, αυτέ οι κοινωνίε ήσαν κλειστέ, οι κοινωνίε των χωριών. Αυτέ ήταν που αποτελούσαν μικρόκοσμου ευπρέπεια και λειτουργούσαν ω κόσκινο ώστε ο Άριστο να ξεχωρίζει σε όλου του τομεί. Στην ελληνική ύπεθρο, η ποιότητα του ανθρώπου δεν ποτέ κρινόταν βάσει του έχειν ή το τι φορούσε, τι κόσμο φορούσε, αλλά του πράτην, υπό των της θρησιθικών. Αν οι Εύζονε, θερυπίν, κατάφεραν να τρέψουν ει έναν άρτια εξοπλισμένο στρατό με τα παρχαιωμένα του όπλα, ήταν επειδή οι βοσκοί και οι αγρότε μπορούσαν να επιβιώσουν για μέρε με ψωμοτήρι. Φράσει όπω Δείξε μου τον φίλον σου για να σου πω ποιο είσαι, είναι δεικτικέ τη επιλεκτικότητα με την οποία οι άνθρωποι λειτουργούσαν. Ο πατέρα συμβούλευε τον γιο. Εδώ στην Κρήτη έχουμε μια, μια φανταστική ρίση, την οποία τη θυμάμαι. Από τον παππού μου. Γεια μου, τσαπά το καπηλιό και βρει τσιχαροκόπου. Ντύρα δια ντύρα, δηλαδή κοίτα καλά, το σκαμνί, την τάβλα που καθίζει, τον φρόνιμο να τίμαζε, τίμα δηλαδή των σωστών, τον κουζουλό χαιρέτα». «Με τον καλιά σου κάθιζε και νηστικό να σε τιμούν οι άρχοντες, να σε τιμά και ο τόπος». Και για να, τιπούν... να σε τιμούν οι άρχοντες και να σε τιμά ο τόπος, έπρεπε να ρίζονες σε αυτόν τον τόπο. Από την αρχαιότητα, οι Έλληνε περιφρονούσαν όποιον δεν ρίζωνε στην κοινωνία και δεν συμμετείχε στα κοινά, ως «ιδιωτία και αλήτη». Η ίδια ελληνική λέξη «ιδιωτία» έφτασε παγκοσμίω να σημαίνει ηλίθιο. Ιδιωτή είναι αυτός που στον αυτό που στέλνει στον εαυτό του και δεν κοινωνεί με, με την κοινότητά του. Όπω απαντάτε το ηλίθιο σε όλε τι γλώσσε, σε ευρωπαϊκέ, ω idiot. Άκρο ενδιαφέροντο είναι το επίση ότι οι λέξει ηλίθιο και αλήτη έχουν την κοινή ρίζα του αρχαίου ρήματο αλάωμε, που σημαίνει περιφέρομαι άσκοπα, χωρί να ριζώνω κάπου, να κάνω σπιτικό και οικογένεια. Αυτά τα τελευταία είσαι απαραίτητα στοιχεία για να έχει ανθρωπιά ο άνθρωπο στον ελληνικό κόσμο. Εδώ θα μου πούνε πολλοί, έχω ακούσει πώ να λένε, Μα εγώ είμαι ελεύθερο επειδή πηγαίνω όπου θέλω. Μ' αρέσει που είμαι αλήτη. Ελεύθερο όμω έχει μια άλλη έννοια. Όταν είσαι ελεύθερο, πηγαίνει εκεί που αγαπά. Όπω έχω ξαναπεί, από το, το ελεύθερο και ερώ. Δηλαδή πηγαίνω εκεί που αγαπώ. Και πού αλλού μπορεί να αγαπήσει ένα άνθρωπο, εκτό από το σπιτικό του, την κοινωνία του, εκεί που θα βρει ασφάλεια, από τον περιγυρό του. Πόσε φορέ δεν έχουμε ακούσει το αυτό δεν είναι άνθρωπο, είναι ένα αλήτη. Κάτι που συνηγορεί με αυτό που κάποτε είπε και ο Αριστοτέλη στα πολιτικά του. Για να ολοκληρωθεί κάποιο ω άνθρωπο, είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή του στον κοινωνικό βίων. Και ένα αλήτη δεν το κάνει αυτό. Αυτή η ενεργή συμμετοχή εκδηλωνόταν σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, ακόμη και στους χορούς, οι οποίοι ταιριαστώς έδαιναν τα χέρια των χορευτών σε κύκλους, με τον κάθε μπροστάρι στον χορό να εκδηλώνει και την ατομική του ψυχοσύνθεση με τους αυτοσυδιασμούς του. Όμως, ο αιματοκρίτης του ελληνισμού, που έρεε για χιλιετίες ή των ελλήνων κοινότητε στα χωριά μας, έμελε να αδειάσει αφιλτράριστα στις πόλεις. Κατά τη δεκαετία του 80, η μετάβαση από τον κοινωνικό βίο της υπαίθρου σε αυτόν του δημοσίου και της ανεξέλεγκτης αστιφιλίας ήταν τόσο ραγδαία που μέσα σε μία δεκαετία τα χέρια των χορευτών έπαψαν να συζευγνύονται. Έπεσα στο πλάι και οι χωροί, όπως και ο βίος, εναρμονίστηκαν με την απόλυτη υβριδοποίηση του άλλοτε ανθρωπολογικού είδους που παρήγαγε ελληνική ανθρωπιά. Αυτό που προέκυψε ήταν ένας άνθρωπος διχασμένος μεταξύ δύο κόσμων. Αυτόν της υπαίθρου και εκείνου της πόλεως και της τυφλής απομίμησης ξένων προτύπων ζωής τον οποίο εγώ έχω ονομάσει εφόσον ήταν διχασμένος μεταξύ του άστεως της πόλεως δηλαδή και του χωριού άστη χωριάτη. Τραγελαφικά διχασμένος μεταξύ της χωρικής και αστικής του ταυτότητος. Πολλά παιδιά αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε. Και αυτά που έκανε τα λίγα ή έφερε από το χωριό έκαναν ακόμη λιγότερα. Επειδή δεν είχαν όραμα πέραν του να μοιάσουν και αυτά με τους τηλεοπτικού ήρωες ενός ξένου ηλιστικού τρόπου ζωής της εσπερίας, τον οποίον ζηλέψανε επειδή ήταν απλώς ηλιστικά ανώτερος, αλλά θα έλεγα πολιτιστικά αρκετά κατώτερος από το δικό μας. Ξεκομμένος από τις ρίζες του στην ύπεθρο και την παράδοση ο Έλληνα ρίχθηκε στην κατανάλωση του ό,τι ξενόφερτου που θα τον συντέριαζε με τα πρότυπα τη τηλεοπτική φαντασιοπληξία. Πρότυπα που θα ανέβαλαν τον γάμο. Θα αύξαναν τι εφημερέ σχέσει, τι εκτρώσει ή αλλιώ θα κατέστρεφαν το δομικό υλικό τη ανθρωπιά, την οικογένεια. Άκουσα μια πρόσφατη μελέτη ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε περίπου 7, το πολύ 7 εκατομμύρια πληθυσμό στο ελληνικό χώρο Ελλήνων. Ω απόρρια αυτής της α, uh, ξενοπροτύπων. Εάν θέλεις να καταστρέψεις ένα έθνος, να επιμικίνεις τα παραγωγικά χρόνια της νεολαίας του πίσω από τα θρανία, παρατήρησε ο ιστορικός Arnold J. Toynbee. Τα τέκνα αυτών των ολιγομελών οικογενειών επί το πλήστο της μασημένης τροφής γέμισαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού με αιώνιους φοιτητέ που έπρεπε να εκπληρώσουν τα αποθυμένα των γονέων τους για μόρφωση, θα πω τη λέξη μόρφωση μέσα σε εισαγωγικά, με κάθε κόστος και άδειασε το δημόσιο ξέροντα τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων σε ξένα πανεπιστήμια. Και εκεί που ήδη η διαμόρφωση του ολοκληρωμένου ανθρώπου επαφίεται, κάποτε επαφίετο στην κοινωνική του αλληλεπίδραση, εργασία και προσφορά, οι Ελληνοπαίδε έπρεπε να καταστέλουν όλε τι δημιουργικέ του δυνάμει σε έναν κόσμο παροδίας που είχε γεννήσει η δημοσιοπαλληλίστικη του σπαιδεία. Τον κόσμο των σπουδών, όπου οι αμόρφωτοι σπουδαγμένοι θα ελάβαν την εκπαίδευση για αυτό που τους προετοίμαζε και τους προόριζε το φαύλο σύστημα του δημοσίου. Το πώς να είσαι ένας καλός Αιγύπτιος που ξέρει τη θέση του στην πυραμίδα. Αυτό που φοβίζει είναι ότι εξ αυτών των συστημάτων, αντί για έναν παπαδιαμάντη ή έναν καζαντζάκι ή έστω ένα τερπάντρου, τρομάρα μου, η διανόηση τη τρέχουσα κατάσταση ανέπτυξε του πιο χαρακτηριστικού τη τύπου. Τον διευθυντή του σχολείου, τον δημόσιο υπαλληλίσκο, τον δικηγοράκο, τον εγκλωβισμένο σε πολιτικέ ιδεολογίε ακαδημαϊκό και κυρίω τον δάσκαλο τη εποχή, τον δημοσιογράφο. Όπω επίση φοβίζουν και οι ακροδεξιοί και ακροαριστεροί κλειδονισμοί που διαφέρονται όταν η ουσιαστική διανόηση από τη νέα τάξη τη πολιτική ορθότητος. Και δεν επιτρέπει κανένα να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Έχοντα σκοτώσει την φύτρα του πολιτισμού μα, οι πολιτισμικέ αντιστάσει στην απόλυτη ομογενοποίηση με γνώμονα τον πιο κοινό παρανομαστή, την καταναλωτική υποκουλτούρα τη Δύσεω, αυτέ οι αντιστάσει καθιστώνται ανύπαρκτε. Εάν κάποτε οι πόλει μα ήσαν τα λουλούδια, δεκαετία 60, αρχέ 70, ίσω, τα χωριά αποτελούσαν τι ρίζε και το λείπασμα. Εκεί στην ύπεθρο σμελευόντουσαν οι ανδριωμένοι, Η λεβεντιά, οι μύθοι, οι παραδόσει, η απόστοξη των οποίων οι στις τη πόλη όπου κατεργαζόταν λογοτεχνικό, μουσικό και οικαστικό. Και αν οι πιο εκλεπτισμένοι αστεί ενίοτε περιφρονούσαν του αγρικού για την αξαιστιά του ω βλάχου όταν έπεφταν οι πόλεις στους εκάστοτε κατακτητές. Ο Έλληνας χωρικός εξακολουθούσε να αποτελεί την διαχρονική πηγή της ένοπλης αντίστασης. Την αναπαραγωγή του έθνους και του εργατικού δυναμικού. Την φυσική εξέλιξη της γλώσσης. Τον αγωγό μνήμης και θύμων και κυρίως την ανθρωπιά μακριά από κάθε τερατισμό που παρέκλεινε της ευπρέπειας του φυσιολογικού τότε πράγματι μπορούσαμε να τραγουδάμε το «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Είναι φυσικό να είναι κάποιο ανώμαλο, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό που θέλει ο ελληνισμό λοιπόν είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το φίλτρο. Από του τατουαζόμορφου αρχημάγειρε που φιγουράρουν ω πρότυπα στι τηλεοθόνε μα, έω και του, α πούμε, επιτραπεί ο γλωσσοδέτη, γλωσσορινό του ό,τι να είναι. Οι σημαδημένοι άνθρωποι του σήμερα είναι τα παράγωγα της σύψεως ενός οργανισμού που γοργοκυλάει στον εθνικό του θάνατο. Αν έχει μείνει κάποια σπίθα ελληνική συνειδήσεως μέσα μας, θα πρέπει να κάνουμε άμεση επανεκκίνηση της μνήμης και των αξιών τις οποίες αποποιηθήκαμε. Για να μοιάσουμε στους πολιτισμούς ε, τους αποηθήκαμε για να μοιάσουμε στους πολιτισμούς της Εσπερίας. Τους πολιτισμικούς υποδέστερου πολιτισμούς της Εσπερίας. Και είναι επιτακτικό, επειδή ο πανελληνισμός έχει οικουμενική αξία, αναγνωρισμένη από την πεπτουσία της ανθρώπινης διανόησης. Όπως είπε και ο Χένιου Βίκενμαν, ο γερμανός συντηρητής της αρχαιολογικής σχολής του Βερολίνου, όταν ρωτήθηκε γιατί τέτοια τόση σημασία δίνει στη μελέτη των αρχαίων Ελλήνων, είπε «Μα για να γίνει κάποιο άνθρωπο, πρέπει πρώτα να γίνει Έλληνα. Η ηρωνία είναι ότι οι ξένοι μελετητές του ελληνικού κόσμου έχουν ήδη ιδρύσει έναν οργανισμό ονόματι Startup Societies, δηλαδή Εναρκτήριε Κοινότητε, που βασίζεται στην θεωρία των ελληνικών πόλεων κρατών. Στόχο είναι η εγκαθίδρυση μικρών κοινωνιών που θα αναπτύσσονται με το ελληνικό πρότυπο ήδη διεξάγονται οι μερίδε παγκοσμίω. Μπορείτε να το αναφέρετε σε αυτό στον υπολογιστή σα. Startup Societies, startup ω μία λέξη. Στι οποίε οι μερίδε συζητούνται εναλλακτικέ λύσει χειραφετημένων τοπικών οικονομιών, όπου θα παίζει ρόλο η σωστή περιβαλλοντολογική, κοινωνική και ανταγωνιστική τεχνολογική ανάπτυξη με στόχο την αυτάρκεια. Δηλαδή αυτό που είχαμε κάποτε στα χωριά μα. Εάν εμεί θεσπίσουμε προγράμματα αποκέντρωσης και ανακατανομή γης Υπάρχουν αρκετοί ακατοίκητοι χώροι σε χωριά όπου νέοι άνθρωποι θα μπορούσαν να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν. Ωστόσο, το σχολείο θα πρέπει επίση να επανακτήσει την αρχική του αξία. Εάν αναλογιστούμε ότι το σχολείο παράγεται από το λίμα σχόλη, δηλαδή ξεκούραση, ανάπαυση, κυριακή και σχόλη, όπω λέμε, η λέξη μα καθοδηγεί προ το, το τι είδο παιδείας θα πρέπει να υιοθετήσουμε για τα παιδιά μας. Και σχόλη μπορεί να απολαύσει κάποιο μόνον κατόπιν της σκοπόσεως, δηλαδή της κούρασης, δηλαδή της ομαστικής άσκησης και εργασίας. Γνωρίζοντα αυτό, η αφρόκρεμα των αρχαιοληνικών πόλεων εστίαζε στη σωματική εκτόνωση των νέων δια της αθλήσεως και της κοινωνικής εργασίας σε συνδυασμό με την σχολική μάθηση κατόπιν της σκοπόσεως. Μια τέτοια μετάβαση φίλοι μου, που πρέπει να την κάνουμε, απαιτεί σπαρτιάτικη πειθαρχία για αρκετά χρόνια, ίσω και μια-δυο γενιέ, έω ότου επαναφέρουμε την μνήμη αυτών των ανθρωποκεντρικών κοινοτήτων που σκοτώσαμε δεκαετία του 80 και μετά. Και πραγματικά θα αξίζει, εφόσον αυτό που μα περιμένει, εάν δεν προβούμε σε τέτοιε ενέργειε, θα είναι ο απόλυτο ξεπεσμό. Δήμα του οποίου απολαύσαμε στην πλατεία Συντάγματο 9 Ιουνίου 2018. Σας ευχαριστώ μακούσατε. με ακούσατε. Καλό απόγευμα.